Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιήσει άμεσα για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Με το σημερινό επεισόδιο θα ταξιδέψουμε μέχρι την περιοχή Kent στην Αγγλία για να γνωρίσουμε το πιο στοιχειωμένο χωριό του κόσμου ή αλλιώς το χωριό των φαντασμάτων. Σίγουρα οι περισσότεροι δεν γνωρίζετε για το χωριό Πλάκλεϊ. Με μια σύντομη αναζήτησή σας στο διαδίκτυο θα δείτε πως πρόκειται για ένα πολύ όμορφο μέρος. Μη σταθείτε όμως στις πρώτες εικόνες, γιατί κάτι άλλο συμβαίνει. Τι? Ας το μάθουμε μαζί. Το Πλάκλεϊ μπορεί να δείχνει εκ πρώτης όψεως ένα ήσυχο μικρό χωριουδάκι, με τους λίγο περισσότερους από 1000 κατοίκους του να περνούν τη ζωή τους ήρεμα και χαλαρά. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Πρόκειται για το πιο στοιχειωμένο χωριό στον κόσμο, με τις καταγεγραμμένες αναφορές για ανατριχιαστικούς φόνους και μετέπειτα εμφανίσεις των φαντασμάτων των δολοφονημένων να φτάνουν τις 13. Μάλιστα το 1998 είχε κερδίσει και μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, ενώ τα περισσότερα συμβάντα έλαβαν χώρα σε ένα συγκεκριμένο σταυροδρόμι, το οποίο είναι γνωστό με το όνομα που του αρμόζει, Fright Corner, δηλαδή σταυροδρόμι του τρόμου. Ας γνωρίσουμε όμως τα ανατριχιαστικά περιστατικά που συνέβησαν σε αυτό το μέρος, αλλά και τα φαντάσματά του. Ξεκινάμε λοιπόν με τον άντρα που ουρλιάζει. Πρόκειται ίσως για το πιο διάσημο φάντασμα της περιοχής. Τρομακτικές κραυγές ακούγονται σε ολόκληρο το χωριό. Η ιστορία λέει ότι ανήκουν σε έναν άνδρα που δούλευε στο τοπικό λατομείο και βρήκε τραγικό θάνατο όταν κατέρευσε ένα στίχος και τον διέλυσε. Περνάμε στο επόμενο φάντασμα και την ιστορία του. Τώρα θα μιλήσουμε για το ληστή Robert Dubois. Αυτό συνήθιζε να κρύβεται στον κορμό ενός ξεραμένου δέντρου και ευνηδίαζε τα θύματα του. Όταν έγινε γνωστή η κρυψώνα του, κάποιος από το χωριό πήρε τον νόμο στα χέρια του, έχωσε το σπαθί στον κορμό του δέντρου και σκότωσε τον Dubois. Η ξεραμένη βελανιδιά δεν υπάρχει πια, αλλά το φάντασμα του ληστή συνεχίζει να στοιχιώνει το περίφημο σταυροδρόμι. Αμέσως τώρα θα γνωρίσουμε την ιστορία για το φάντασμα της γριάς τσιγκάνας. Η γυναίκα αυτή λέγεται ότι κάηκε ζωντανή όταν αποκοιμήθηκε με την πίπα της αναμένη και άρπαξαν φωτιά τα ρούχα της, ενώ εμφανίζεται συνήθως το ρέμα της περιοχής. Άλλη μια πολύ παράξενη και ανεξήγητη ιστορία με τίτλο «Το κάρο με τα άλογα». Το όχημα αυτό το έχουν παρατηρήσει αρκετοί άνθρωποι σε διάφορα μέρη στο χωριό, ενώ συνήθως το έλκουν 2 ή 4 άλογα, με την τελευταία τους εμφάνιση να χρονολογείται στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ασφαλώς στις τόσες ιστορίες του χωριού δεν θα μπορούσε να λείπει και μία που να συμπεριλαμβάνει ένα ναό. Ας μάθουμε λοιπόν για τη στοιχειωμένη εκκλησία. Η Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι το κέντρο υπερφυσικής δραστηριότητας, καθώς έχουν καταγραφεί αρκετές φορές δυνατοί θόρυβοι και χτυπήματα κάτω από την εκκλησία, ενώ τα φώτα πολύ συχνά αναβοσβήνουν. Οι αναταραχές ανήκουν στη Lady Daring, την κόκκινη κυρία, η οποία φέρεται να έχει ταφεί σε 7 φέρετρα, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια του συζύγου της να προσπαθήσει να κρατήσει το σώμα της ανέπαφο από τη σύψη, ενώ η ίδια ψάχνει να βρει τον τάφο του αδικοχαμένου παιδιού της. Όμως εκτός από το φάντασμα της κόκκινης κυρίας, υπάρχει και το φάντασμα της λευκής κυρίας. Την εκκλησία φαίνεται να στοιχιώνει και ακόμα μια γυναίκα, η λευκή κυρία, η οποία θαύτηκε επίσης σε 3 φέρετρα, και πιθανότατα ήταν αδερφή της προαναφερθής σας κόκκινης κυρίας.
ενώ έχει εμφανιστεί και στη βιβλιοθήκη του σπιτιού της οικογένειάς της. Ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη του χωριού αυτού είναι η Pub Black Horse ή αλλιώς Μαύρο Άλογο. Κατασκευάστηκε το 1430 και από τότε συμβαίνουν πολλά περίεργα πράγματα, όπως μετακινήσεις επίπλων, ενώ η ιδιοκτήτρια έχει αναγκαστεί πολλές φορές να βγει έντρομη έξω στο δρόμο λόγω των παραφυσικών συμβάντων που συμβαίνουν εντός του καταστήματος. Στον πάνω όροφο υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο οι σκύλοι αρνούνται να πλησιάσουν, ενώ ένα κορίτσι ισχυρίζεται ότι είδε κάποτε μια όμορφη γυναίκα με κόκκινο φόρεμα. Μια άλλη ιστορία φαντάσματος μιλάει για ένα δάσκαλο. Το 1800 ένας δάσκαλος κρεμάστηκε από ένα δέντρο. Το φαντασμά του το είδε το 1965 ένας συγγραφέας να κρέμεται από ένα δέντρο. Φορούσε παντελόνι με τυράντες και ένα παλιό παλτό. Οι παράξενες ιστορίες των φαντασμάτων της περιοχής συνεχίζονται με το φάντασμα του καλόγερου. Λέγεται ότι ο καλόγερος αυτός στοιχιώνει ένα σπίτι που ονομάζεται Greystones. Ο λόγος που στοιχιώνει το συγκεκριμένο σπίτι είναι άγνωστος, αν και από ό,τι λέγεται πέθανε σε αυτό. Οι ιστορίες συνεχίζονται με τον συνταγματάρχη του δάσους Park. Ένας άγνωστος άνδρας ταξίδευε στο δάσος Park κοντά στο Blackley και κρεμάστηκε βάζοντας τέλος στη ζωή του. Από τότε το φάντασμά του εμφανίζεται με στρατιωτική στολή, από όπου και το παρατσούκλι, ενώ όπως λένε είναι εντελώς άκακο και δεν ενοχλεί κανέναν. Οι φήμες λένε ότι οι περισσότεροι που το συναντούν δεν καταλαβαίνουν ότι είναι φάντασμα. Ας γνωρίσουμε τώρα το φάντασμα των Μήλων. Ο Ρίτσαρντ Μπας είναι το φάντασμα που στοιχιώνει ένα κατεστραμμένο μήλο, ο οποίος είχε κλείσει το 1930 και καταστράφηκε από φωτιά λίγα χρόνια αργότερα. Πρόκειται για μία ολόμαυρη σιλουέτα που εμφανίζεται κυρίως πριν από μία καταιγίδα. Ολοκληρώνουμε τις ιστορίες αυτού του παράξενου χωριού με το δάσος που ουρλιάζει. Αυτό το δάσος βρίσκεται κοντά στο Blackley και κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούγονται συνεχώς κραυγές, πιθανόν από τους πολλούς ανθρώπους που χάθηκαν ή πέθαναν μέσα σε αυτό. Πολλοί πιστεύουν απόλυτα στα φαντάσματα και άλλοι απλώς αγαπούν να λένε αυτές τις ιστορίες. Αν ψάξει κανείς στο ίντερνετ, θα βρει εκατοντάδες βίντεο, άρθρα, εικόνες και μαρτυρίες. Περίεργα και ανεξήγητα συμβάντα έχουν πολλοί κάτοικοι του Blackley να διηγηθούν. Όμως το τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, κανείς δεν το ξέρει. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου για να γνωρίσουμε το πιο στοιχειωμένο χωριό του κόσμου ή αλλιώς το χωριό των φαντασμάτων. Όσοι θέλετε και είστε λάτρεις του μυστηρίου, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας! Thank you.